Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια ακόμη εκκρεμότητα που θέλει να κλείσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως άλλωστε μας είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή πριν λίγες μέρες. Βέβαια, όσο και αν επαναλαμβάνουν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ τα διάφορα περί εμβάθυνσης της δημοκρατίας, τα διάφορα άλλα παραπλανητικά για να παρουσιάσουν ως δήθεν προοδευτική την πρότασή τους για τη συγκεκριμένη συνταγματική αναθεώρηση, αν τη δει κανείς προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι δεν έχουν σχέση όλα αυτά με την πραγματικότητα. Σήμερα που η συζήτηση αυτή φτάνει στην Ολομέλεια και ενώ ήδη έχει προηγηθεί η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή, από τη μεριά μας μπορούμε να επαναβεβαιώσουμε αυτό που από την πρώτη στιγμή είπαμε, ότι η συγκεκριμένη συνταγματική αναθεώρηση υπηρετεί δύο αλληλένδετους στόχους. Από τη μια μεριά προωθεί ορισμένες σημερινές ανάγκες του αστικού πολιτικού συστήματος, προκειμένου αυτό να εξασφαλίσει απρόσκοπτα την κυριαρχία του, και από την άλλη... Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Σας παρακαλώ. Και από την άλλη, υπηρετεί την προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, με νέα ψεύτικα διλήμματα, με διαχωριστικές γραμμές που κρύβουν ή προσπαθούν να κρύψουν τη στρατηγική του σύγκληση σε έναν στόχο να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Υπηρετεί όμως και την ανάγκη σας, κύριε της κυβέρνησης, να πείτε ότι κάτι δήθεν προχωράτε από τις προεκλογικές υποσχέσεις σας, που τις περισσότερες, όπως γνωρίζει πολύ καλά πλέον ο ελληνικός λαός, τις έφαγε η μαρμάγκα. Κανένα δήθεν προοδευτικό περιτύλιγμα δεν μπορεί να κρύψει το πραγματικό περιεχόμενο και της δικής σας συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί το Σύνταγμα κατοχυρώνει την εξουσία της κυρίαρχης τάξης, διασφαλίζει τα δικά της συμφέροντα, τις δικές της συμμαχίες, προωθεί τους στόχους και τις επιδιώξεις της, που είναι σε ευθεία αντίθεση με τα αντικειμενικά, τα πραγματικά συμφέροντα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Όλες οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος που έχουν γίνει και γίνονται, στόχο έχουν την αποτύπωση σε νομική, σε συνταγματική μορφή των αναγκών του αστικού συστήματος, όπως αυτές διαμορφώνονται κάτω από τις νέες εξελίξεις. Αυτό το στόχο υπηρέτησαν οι συνταγματικές αναθεωρήσεις και των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το στόχο υπηρετεί και η αναθεώρηση που συζητάμε και αποτυπώνεται στις προτάσεις που κατέθεσε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο υπηρετείτε τον ίδιο στόχο. Και ό,τι και να κάνετε, όσους καυγάδες για δευτερεύοντα ζητήματα εδώ μέσα και αν στήσετε, δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Θέλετε να σας θυμίσουμε τις αλλαγές που έγιναν στο ελληνικό Σύνταγμα με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις? Ήταν μια σειρά αλλαγές που αφορούσαν το πεδίο της οικονομίας, την ελευθερία δράσης του κεφαλαίου, που έθετε η ενσωμάτωση τότε της χώρας μας στην τότε ΟΚ, μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση, που τώρα πια ο λαός πολύ καλά καταλαβαίνει γιατί εμείς την ονομάζαμε Λάκκο των Λεόντων, Λυκοσυμμαχία, και πολλοί πλέον έρχονται στα λόγια μας. Έγιναν τέτοιες αλλαγές που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ισχύ του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο έναντι των κοινών νόμων, αλλά και έναντι του ίδιου του Συντάγματος. Με βάση όλα αυτά, δεν φορτώσατε στο λαό μας τρία μνημόνια. Με βάση όλα αυτά, η χώρα μας δεν βρίσκεται υπό καθεστώς διαρκούς αυστηρής επιτροπίας. Με βάση όλα αυτά, δεν υλοποιήθηκε το σύνολο των μέτρων υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Μιλάμε για όλα όσα εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη της.
Γι' αυτό άλλωστε πολλά από τα μέτρα των μνημονίων που έρχονταν έστω σε μια τυπική αντίθεση με το Σύνταγμα νομιμοποιούνταν τελικά μέσω της επίκλησης του ευρωενωσιακού δικαίου που έχει αυξημένη ισχύ. Ξεχάσατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, την κριτική που παλιότερα εσείς ασκούσατε για αυτές τις αλλαγές. Και παρά το γεγονός ότι και σήμερα μιλάτε, προφανώς υποκριτικά, για τα λεγόμενα υπερεθνικά κέντρα, με την πρότασή σας δεν φύγετε ούτε στο ελάχιστο καμία από τις αντιδραστικές αλλαγές που κατοχυρώνουν την ισχύ αυτών των λεγόμενων υπερεθνικών κέντρων. Αυτό έγινε και με τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνέχεια την Οικονομική Νομισματική Ένωση, την ΟΝΕ. Και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε γίνει πλέον ο καλύτερος προπαγανδιστής της εμβάθυνσης αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αλλάζει βεβαίως, γίνεται όμως όλο και χειρότερη, όλο και πιο αντιδραστική. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο πρώτος βασικός στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης, στον οποίο συμπίπτεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι, είναι η εξασφάλιση της περιβόητης κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας. Είναι αυτό που όλοι σας επιδιώκετε, προκειμένου, όπως λέτε, να υπάρχει πολιτική συνέχεια, δηλαδή να μην διαταράσετε η συνέχεια στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής από την εκάστοτε συγκυρία. Διότι, για παράδειγμα, εκτιμάτε ότι ακόμα και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ή ακόμα και η πίεση που μπορεί να ασκήσει ο λαϊκός παράγοντας σε μια δεδομένη στιγμή είναι παράγοντες που μπορούν να ανακόψουν αυτό το αντιλαϊκό έργο. Μάλιστα, με την πρότασή σας, κύριοι της κυβέρνησης, για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, λέτε καθαρά πως κινείται στην κατεύθυνση να μην διαταράσετε η δική σας κυβερνητική σταθερότητα. Δηλαδή, τι μας λέτε? Ότι ο λαός σας ψηφίζει, κάθε φορά τέλος πάντων, όπως πριν, τώρα εσάς, αύριο άλλος, τα αστικά κόμματα, για να έχει σταθερότητα στην ανεργία, στην εργασιακή ζούγκλα, στους μισθούς, στις συντάξεις πείνας, στην άγρια φορολογία. Για να έχει τη σταθερότητα, να έχετε εσείς τη σταθερότητα, να υπηρετείτε τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων ατοικών, όπως κάνατε και με την πρόσφατη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό ακριβώς επιδιώκετε με την πρότασή σας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και τη λεγόμενη επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι οι κυβερνήσεις που μπορεί να έχουν χάσει την πλειοψηφία της Βουλής να παραμένουν στη θέση τους, παρά και ενάντια, αν θέλετε, και τη θέληση του ελληνικού λαού. Βέβαια, αυτό είναι και το πρακτικό αποτέλεσμα από άλλο δρόμο και της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για σταθερούς και αδιάκοπους τετραετής κοινοβουλευτικούς κυβερνητικούς κύκλους. Είδατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, πως σε ένα κρίσιμη σημασία ζήτημα και παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ταυτίζεστε τελικά? Γιατί και οι δύο υπηρετείτε το στόχο για μονιμότερες, σταθερές, αντιλαϊκές, αστικές κυβερνήσεις, συνεργασίας ή όχι, ακόμα και μειοψηφίας. Όχι μόνο για να μοιράζετε σε περισσότερο από ένα πολιτικά αστικά κόμματα η ευθύνη της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζετε, αλλά και για να μπορεί αυτή να υλοποιείται και απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδια, χωρίς κενά, χωρίς παρεμβολές. Άρα, το κρίσιμο ζήτημα για το λαό είναι όχι μόνο να μην συνενέσει, αλλά και να αντιπαλέψει αυτό το στόχο της περιβόητης κυβερνητικής πολιτικής σταθερότητας. Γιατί όσο το μεγάλο κεφάλαιο χρειάζεται σταθερότητα στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής για να διασφαλίζει τα δικά του κέρδη, ο λαός πρέπει με τον αγώνα του να επιδιώκει ακριβώς το αντίθετο. Για να μπορεί ακριβώς να καθυστερεί αντιλαϊκά μέτρα, να μπορεί να βάζει εμπόδια, να ανοίγει το δρόμο για ριζικές αλλαγές προς οφελός του. Ο δεύτερος στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αναπαλαίωση αυτού του σάπιου διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, απέναντι στο οποίο υπάρχει και έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και είναι λογικό όταν άλλα λέτε
και άλλα κάνετε χρόνια τώρα, με πρώτους και καλύτερους εσάς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που πήρατε την ελπίδα του λαού και την κάνατε πραγματική λεπίδα για τα δικαιώματά του. Ο ελληνικός λαός βλέπει αυτή τη σαπίλα. Ακόμα περισσότερο το τελευταίο διάστημα, με όλο αυτό το αλυσβερίσι, το παζάρι, τις μεταγραφές, στις οποίες συμμετέχετε όλοι μαζί. Αυτούς τους αντιδραστικούς στόχους δεν παρακαλώ, μπορείτε κάντε να τους κρύψετε. Κύριε Τασούλα και κύριε Κατρούγκαλη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Αυτούς τους αντιδραστικούς στόχους δεν μπορείτε να τους κρύψετε, όσο και αν προσπαθείτε να τους ντύσετε με πομπόδη συνθήματα, με μεγαλόστομες διακηρύξεις για τομή στη δημοκρατία, για εμβάθυνση της δημοκρατίας, για προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και άλλα. Όσο και αν προσπαθήσετε να τους πλασάρετε ως πρόοδο και ρήξη με το παλιό συντηρητικό φθαρμένο πολιτικό σύστημα. Ακόμη και αυτές οι προτάσεις σας, οι οποίες αποτελούν τη δήθεν αντινεοφιλελεύθερη ατζέντα, δεν είναι και τόσο αντινεοφιλελεύθερες όσο τις λέτε. Άλλωστε και σήμερα στο ισχύον Σύνταγμα υπάρχουν διακηρύξεις για αναγνώριση δικαιωμάτων, όπως για το δικαίωμα στην εργασία, για το δικαίωμα στη στέγη, για το δικαίωμα στην απεργία, για το δικαίωμα του συναθρίζεστε. Για το δικαίωμα στην εργασία όμως μπορούν καλύτερα από σας να μιλήσουν τα εκατομμύρια των ανέργων, των υποαπασχολούμενων, των νέων παιδιών που δεν ξέρουν τι σημαίνει δικαίωμα σήμερα. Μόνο για δήθεν ευκαιρίες και όλο ευκαιρίες τους μιλάτε όλοι σας. Για να υπερασπιστεί το δικαίωμα στη στέγη, η Νέα Δημοκρατία έβαλε τον ένφια και ο ΣΥΡΙΖΑ τον διατήρησε απογειώνοντας τους πληστηριασμούς. Όσο για το δικαίωμα στην απεργία, το Σύνταγμα δεν σας εμπόδισε να ψηφίσετε το γνωστό απεργοκτόνο τελευταίο νόμο σας, και όσο για το δικαίωμα του συναθρίζεστε, πείτε το στους αγρότες που πριν προλάβουν να στήσουν τα αγροτικά μπλόκα, να ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις τους, τους στείλαστε τις δικαστικές διώξεις, τους σύρατε στα δικαστήρια. Όσο για την ισότητα των πολιτών που αναφέρεται σε όλα τα συντάγματα διεθνώς και στο ελληνικό φυσικά, αυτή είναι κάλπικη, γιατί εξισώνει τον κάτοχο του κεφαλαίου με τον κάτοχο της εργατικής δύναμης, εξισώνει τον εκμεταλλευτή με τον εκμεταλλευόμενο, τον καταπιεστή με τον καταπιεζόμενο. Από πού και ως πού είναι ίσως ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, ιδιοκτήτη μιας μεγάλης επιχείρησης, ενός μονοπωλιακού ομίλου, που μπορεί όποτε θέλει να προσλαμβάνει, όποτε θέλει να απολύει. Η πρότασή σας για την κοινωνική ασφάλιση είναι καραμπινάτη νεοφιλελεύθερη πολιτική, αφού σε αυτήν εισάγεται ο όρος της ανταποδοτικότητας, ο οποίος, σας θυμίζω, αποτέλεσε τον πολιορκητικό κρυό για όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τη διάλυση του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα είχε απομείνει στην κοινωνική ασφάλιση. Να λοιπόν πώς και πού ταυτίζεστε νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες. Διαβάσαμε την πρότασή σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εσάς της Νέας Δημοκρατίας, την πρόθεσή σας να κατοχυρωθεί συνταγματικά ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης που πρέπει να διασφαλίζει το κράτος. Αν αυτό δεν είναι η συνταγματική κατοχύρωση μάλιστα της ακραίας φτώχειας, η ομολογία και των δυο σας ότι δεν μπορείτε τίποτα καλύτερο να εξασφαλίσετε από τη διαχείριση αυτής της ακραίας φτώχειας, τότε τι είναι? Όσο για την πρόταση τα δίκτυα διανομής του νερού, ηλεκτρικής ενέργειας να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, δεν είναι γιατί θέλετε να ανακόψετε την πορεία της ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης, αλλά γιατί θέλετε το δημόσιο τομέα σε ρόλο μόνο τροχονόμου. Τι άλλο από συνταγματοποίηση των μνημονίων είναι αυτές οι προτάσεις? Χώρια που ακόμη και μια σειρά δικαιώματα που υπάρχουν σήμερα στο Σύνταγμα, εσείς και οι προηγούμενοι τα τσακίσατε, τα τσακίζετε, αξιοποιώντας τις ρήτρες και τα παραθυράκια που έχει κάθε αστικό σύνταγμα. Μάλιστα,
Με αφορμή την αναθεώρηση, είπατε να ξαναπιάσετε και τον καυγά που αφήσατε στη μέση για την αναθεώρηση ημί του άρθρου 16 του Συντάγματος, παίζοντας και οι δυο ξεδιάντροπα με την νοημοσύνη δεκάδων χιλιάδων φοιτητών και των οικογένειών τους. Για πείτε μας, έχει καμιά αντίρρηση ο ΣΥΡΙΖΑ με το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για στενότερη σύνδεση των πανεπιστημίων με την καπιταλιστική αγορά και τις μεγάλες επιχειρήσεις? Αυτό το στόχο δεν υπηρέτησε με συνέπεια 4 χρόνια τώρα? Μήπως έβαλε κανένα φρένο στα επιπληρωμή μεταπτυχιακά προγράμματα? Το αντίθετο. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε κατακόρυφη αύξηση στον αριθμό αυτών των προγραμμάτων. Έχει καμιά αντίρρηση ο ΣΥΡΙΖΑ με την ισοτίμηση των πτυχίων που προωθείται με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μάλιστα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για να δείτε και πόσο δημοκράτες, πόσο προοδευτικοί είστε, αρνηθήκατε να υιοθετήσετε ακόμη και ορισμένα υπερώρημα αιτήματα αστικού εξυγχρονισμού, όπως είναι η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, για να υπάρχει πραγματική ισότιμη μεταχείριση των υπουργών με τους απλούς πολίτες αυτής της χώρας σε ό,τι αφορά την ποινική τους αντιμετώπιση. Απορρίψατε επίσης τον πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, παρά τις προεκλογικές διακηρύξεις σας. Διαχωρισμός που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 αιώνες σε άλλες χώρες και έχει συντελεστεί εδώ και δεκαετίες τουλάχιστον σε κάποιες άλλες Παρακαλώ, χώρες. Κάντε ησυχία. Απορρίψατε να κατοχυρωθεί συνταγματικά η απλή και ανώθευτη αναλογική, αντί της καρικατούρας αναλογικής που φέρατε με δυνατότητα για μπόνους το 10% των εδρών. Απορρίψατε ακόμα και τη ρύθμιση να μην διορίζεται η ηγεσία των δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση, που ήταν και δική σας πρόταση παλιότερα, όπως και πρόταση των ίδιων φυσικά των δικαστικών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλά και εσείς κύριε Αθανασίου, σας είδαμε τι κάνατε. Τώρα μην παρεμβαίνετε και θέλετε να τα ακούσετε και από το βήμα πάλι. Τα ακούτε από εδώ τουλάχιστον με όμορφο τρόπο. Δεν χρειάζεται τέτοιους συνηγόρους το ΚΚΕ, το ξέρετε πολύ καλά. Μπορεί να λέει τις απόψεις του καθαρά και εξάστερα στον ελληνικό λαό. Ούτε από εσάς, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ χρειαζόμαστε συνηγόρους. Κυρίες και κύριοι λοιπόν βουλευτές, εμείς και σε αυτή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση συγκεντρώσαμε την προσοχή μας είτε στην κατάργηση, είτε στην θετική τροποποίηση άρθρων που αφορούσαν παραδείγματος χάρη τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, την κατάργηση αντιδημοκρατικών άρθρων και άλλα. Καταθέσαμε προτάσεις για την προστασία και την διεύρυνση των λαϊκών δημοκρατικών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Χωρίς βέβαια να έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά προοδευτικό δημοκρατικά γνήσιο σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής αδιφάγας εξουσίας του μεγάλου κεφαλαίου. Ένας από τους βασικούς άξονες των προτάσεών μας αναφέρεται σε ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτυπωθούν και με τον τίτλο «Άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας», για τα οποία ούτε εσείς κύριοι της κυβέρνησης, ούτε εσείς κύριοι της αντιπολίτευσης μιλάτε, δεν τολμάτε καν να τα θίξετε. Μιλάμε για τα άρθρα 27 και 28 του Συντάγματος, που επιτρέπουν περιορισμούς στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, την εκχώρησή τους σε ξένα κέντρα, αλλά και τη δυνατότητα διέλευσης και παραμονής ξένων στρατευμάτων και ύπαρξη βάσεων στην Ελλάδα. Είναι αυτές οι διατάξεις που επιτρέπουν την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, σε ένα πλαίσιο όπου το διεθνές δίκαιο γίνεται πιο αντιδραστικό, με συνέπεια την αύξηση των πολέμων, των επεμβάσεων και με πιθανότητα για γενικότερους πολέμους στην ευρύτερη περιοχή. Αυτές οι διατάξεις, οι οποίες διευκολύνουν την υλοποίηση των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς, πρέπει να αλλάξουν. Βέβαια, στο παρελθόν
η συμμετοχή της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς υλοποιήθηκε και κατά παράβαση και του ίδιου του Συντάγματος, όπως την περίοδο του πολέμου της Ιουγκοσλαβία, με τη διέλευση των ατοικών στρατευμάτων από τη χώρα για να μακελεύουν το γειτονικό και φίλο λαό. Ζητάμε συγκεκριμένα να καταργηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 27, που επιτρέπει την μεταβολή στα όρια του ελληνικού κράτους, καθώς και η παράγραφος 2 που επιτρέπει τη διέλευση ξένων στρατευμάτων από αυτά. Ζητάμε επίσης στο άρθρο 27 να προσθεθεί παράγραφος που να μην επιτρέπει την απόκτηση και την παραμονή πυρηνικών χημικών όπλων στη χώρα μας. Είναι δυνατόν να θίξετε αυτές τις διατάξεις όταν η κυβέρνησή σας έχει αναλάβει ρόλο σημειοφόρου του ΝΑΤΟ στην περιοχή, όταν έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο αμερικανοατοϊκό στρατόπεδο? Στην πρότασή μας ζητάμε κατάργηση συνολικά του άρθρου 28, που επιτρέπει την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ξένα κέντρα, περιορισμού στην άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Ζητάμε κατάργηση και της ερμηνευτικής δήλωσης που κατοχυρώνει την συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου 80 που ρυθμίζει και μάλιστα συνταγματικά τη συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Είναι αυτές οι δύο διατάξεις που κατοχυρώνουν την απαράδεκτη από κάθε άποψη υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του ελληνικού δικαίου. Ένας άλλος βασικός άξονας της πρότασής μας αφορά τη διεύρυνση κοινωνικών, πολιτικών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Προτείναμε να φύγουν εντελώς οι όποιοι περιορισμοί υπάρχουν στο δικαίωμα της απεργίας. Να υπάρξει παραπέρα διεύρυνση αυτού του δικαιώματος, με την κατοχύρωση και της απεργίας αλληλεγγύης και άλλα, όπως και την απαγόρευση της ανταπεργίας του γνωστού lockout. Να υπάρξει απαγόρευση της επιστράτευσης των απεργών. Να κατοχυρωθεί η επέκταση του δικαιώματος της απεργίας στα σώματα ασφαλείας, σε δικαστικούς, και να πάυσει ή με οποιονδήποτε τρόπο απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης των υπαλλήλων του στενότερου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να σταθούμε στα λεγόμενα κοινωνικά δικαιώματα και να υπογραμμίσουμε τα εξής. Ξέρουμε καλά πως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή τους είναι το κράτος να έχει στα χέρια του και τα απαραίτητα εργαλεία, για να το πούμε απλά, να κατέχει τα πραγματικά κλειδιά της οικονομίας το ίδιο. Άρα ότι στόχος πρέπει να είναι και μια εξουσία, μια διακυβέρνηση που θα κάνει κοινωνική ιδιοκτησία όλα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, ώστε να έχει δυνατότητα να ικανοποιήσει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αλλά και σε κάθε περίπτωση, σε οποιασδήποτε συνθήκες εμείς λέμε, δεν μπορεί να ανεχόμαστε άλλο η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση να είναι εμπορεύματα. Προβάλλουμε την ανάγκη κατάργησης αυτούς τους τομείς της δραστηριότητας των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων που ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους κέρδη, αδιαφορώντας για τη ζωή του λαού, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη ζωή του λαού μας. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται δωρεάν από το κράτος. Η κοινωνική ασφάλιση να είναι αποκλειστικά υποχρέωση του κράτους. Πλήρης κατοχύρωση λοιπόν, χωρίς περιορισμούς, των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε καμιά αυταπάτη ότι θα υιοθετούσατε τελικά αυτές τις καθαρές υπέρ του λαού προτάσεις μας. Εδώ ενεργοποιήσατε τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, τον νόμο Βρούτσι, που καθορίζει τον κατώτερο μισθό με υπουργική απόφαση, αποκλείοντας τις συλλογικές συμβάσεις. Γι' αυτό και απορρίψατε την πρόταση νόμου των 530 σωματείων που κατέθεσε η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Διεκδικούμε την πλήρη κατοχύρωση του δικαιώματος διεκδίκησης, με ταυτόχρονη κατάργηση των περιορισμών στις δημόσιες συναθρήσεις, όπως κάνουν οι ισχύοντες περιορισμοί στο Σύνταγμα. Επίσης, προτείνουμε μια σειρά αλλαγές
που αφορούν λαϊκές δημοκρατικές ελευθερίες, όπως για παράδειγμα την κατοχύρωση του δικαιώματος της νομικής συμπαράστασης σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον όλων των δικαστικών και άλλων αρχών, όπως είναι επίσης η διεύρυνση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που είναι στο έλεος της δράσης διαφόρων κατασταλτικών και άλλων μηχανισμών, υπηρεσιών, ομίλων και που διαμορφώνουν με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεών τους, νέους και πιο εξελιγμένους μηχανισμούς φακελώματος και παρακολούθησης. Συναφής με αυτά τα θέματα είναι και ο άξονας της πρότασής μας που αφορά την προστασία του δημοσίου πλούτου και την κατάργηση των προνομίων που απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες το ξένο και το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αναφερόμαστε στο άρθρο 107 του Συντάγματος. Ούτε αυτό δεν τολμήσατε να δεχτείτε. Θέσαμε επίσης ζήτημα τροποποίησης του άρθρου 18 του Συντάγματος, ώστε ο ορυκτός πλούτος της χώρας, οι υδρογονάνθρακες, τα κοινωνικά αγαθά, το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, άλλα, να είναι ιδιοκτησία του κράτους, να μην παραχωρούνται για εκμετάλλευση σε διάφορους τρίτους κερδοσκόπους. Το ίδιο να προστατεύονται και να μην παραχωρούνται σε τρίτους οι δημόσιες εκτάσεις σε ορεινούς όγκους, η αιγιαλή, τα σπήλαια, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, οι αρχαιολογικοί χώροι. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους και συνολικά την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας, το ζήτημα αυτό αποκτά εξαιρετική επικαιρότητα αν αναλογιστεί κανείς τη μεταβίβαση αρκετών τέτοιων χώρων στο λεγόμενο υπερταμείο για αξιοποίηση. Και όταν βέβαια ακούμε για αξιοποίηση, ξέρουμε ότι αυτό αφορά την παραχώρησή του στο κεφάλαιο για εκμετάλλευση. Οι διορθωτικές κινήσεις που κάνατε τελευταία μετά από ισχυρή λαϊκή πίεση δεν εξασφαλίζουν ούτε όλους ούτε επαρκώς τους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, ξεχωριστό κεφάλαιο στην πρότασή μας είναι τα ζητήματα λειτουργίας της Βουλής και των πολιτιακών οργάνων. Ξεχωρίζει το άρθρο 48 του Συντάγματος που αναφέρεται στην κατάσταση πολιορκίας, που επίσης είναι από τα κεντρικά ζητήματα. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα αναστολής άρθρων του Συντάγματος που ορίζουν ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, πολιτικές ελευθερίες, ενώ προβλέπεται και η συγκρότηση ακόμα και ειδικών δικαστηρίων στο όνομα της αντιμετώπισης εξωτερικών κινδύνων ή απειλής της εθνικής ασφάλειας. Προτείναμε την ουσιαστική κατάργηση του άρθρου 48, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναστέλλονται οι πολιτικές ελευθερίες, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα για οποιονδήποτε λόγο. Να εξετάζεται μόνο η δυνατότητα επίταξης αναγκαίων υποδομών, όπως είναι λιμάνια, αεροδρόμια, βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκου, πιθανόν άλλα, τα οποία ανήκουν σε εγχώρια ή ξένα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα σήμερα, σε περίπτωση επίθεσης μιας ξένης χώρας ή συνασπισμού χωρών κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ αναλυτικά σε ζητήματα λειτουργίας της Βουλής, για τα ζητήματα νομοθετικής πρωτοβουλίας από το λαό κλπ. Και εδώ καταθέσαμε σε αυτά τα ζητήματα αναλυτικές προτάσεις. Και με την ευκαιρία, επειδή η υποκρισία σας περισσεύει, μπορείτε να μας πείτε τι απέγιναν όλες αυτές οι προβλέψεις και του ισχύοντος συντάγματος που απαγόρευαν τις άσχετες, τις εκπρόθεσμες τροπολογίες, τους περιορισμούς της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και τα κατεπήγοντα νομοσχέδια. Γιατί όλα τα παραβιάσατε ομά και συνεχίζετε να τα παραβιάζετε με διάφορα κάθε φορά προσχήματα. Και όλοι σας, παρά τις απαγορεύσεις και του σημερινού συντάγματος, έτσι κυβερνήσατε, με fast track διαδικασίες και με το κακό να έχει παραγίνει την τελευταία τετραετία. Το ίδιο ισχύει και για την νομοθετική πρωτοβουλία από το λαό. 530 μαζικά σωματεία, θα το λέμε, θα το ξαναλέμε, θα το φωνάζουμε, σύλλογοι, εργατικά κέντρα, συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες που καλύπτουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους,
κατέθεσαν πρόταση νόμου για κατώτατο μισθό, τη ρίξατε στον κάλαθο των αχρήστων. Τέτοιοι είστε, αναξιόπιστοι σε όλα σας. Σας είπαμε και νωρίτερα για την πρότασή μας για τον πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, ότι είναι ένα υπερώριμο αίτημα. Γι' αυτό προτείνουμε να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν όλα τα αντίστοιχα άρθρα του Συντάγματος. Μην κάνετε θόρυβο τόσο πολύ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ειδικά αφορά τους συναδέρφους εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη μια φορά υπογραμμίζουμε λοιπόν ότι αυτός ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας σε τίποτα δεν εμποδίζει τους ανθρώπους που πιστεύουν να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Στα πλαίσια αυτά προβλέπουμε την κατάργηση του θρησκευτικού τύπου του όρκου, την υποχρεωτικότητα του πολιτικού γάμου, της ονοματοδοσίας όσον αφορά την αναγνώρισή τους από την πολιτεία. Κάτι που επίσης δεν εμποδίζει κανέναν και καμιά να κάνει και θρησκευτική τελετή. Σε αυτό που διαφωνούμε είναι ο πολιτικός και οικονομικός επιχειρηματικός εναγκαλισμός κράτους-εκκλησίας, ο οποίος είναι ξεπερασμένος και άνευ αντικειμένου σήμερα. Και εδώ δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε τοποθετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, που προκειμένου να κρύψουν τις δικές τους υποχωρήσεις στο ζήτημα αυτό, τις διάφορες συναλλαγές τους, έφτασαν στο σημείο αυτό το υπερώριμο αίτημα, που και οι ίδιοι πρότειναν παλιότερα, να το χαρακτηρίζουν δήθεν μαξιμαλιστικό. Επίσης, θέλουμε και στη σημερινή συζήτηση να επαναλάβουμε ότι το ΚΚΕ υποστηρίζει την ενιαία σχέση εργασίας στο δημόσιο και την κατάργηση της συνταγματικής απαγόρευσης για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Και αν, κύριοι της κυβέρνησης, θέλατε να λύσετε το πρόβλημα της ομοιρίας των συμβασιούχων, θα μπορούσατε να προτείνετε την αναθεώρηση αυτού του συγκεκριμένου άρθρου. Όμως δεν θέλετε να το λύσετε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταθέσαμε επίσης προτάσεις για τα ζητήματα της δικαιοσύνης και στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστήριων. Χωρίς βέβαια να καλλιεργούμε και ψευδεστήσεις ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη από τα ισχυρά πολιτικά οικονομικά συμφέροντα μέσα σε αυτό το σαθρό και διεφθαρμένο σύστημα. Η πρότασή μας περιλαμβάνει κάποια υπερώριμα, πιστεύουμε, αιτήματα. Τέτοιο είναι η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα, αντί του μέχρι τώρα διορισμού της από την κυβέρνηση. Για την ανάγκη αλλαγής του άρθρου που αναφέρεται στην ποινική ευθύνη υπουργών έχετε μιλήσει όλοι. Όμως το ΚΚΕ υποστηρίζει την ανάγκη ριζικής αλλαγής του άρθρου 86, ώστε να αρθούν όλα μα όλα τα εμπόδια και να διώκονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες. Να ισχύσει η κοινή παραγραφή, αλλά αυτό μόνο δεν φτάνει. Θα πρέπει η δίωξή τους να μην εξαρτάται από τη θέληση της εκάστοτε κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Ξέρετε πολύ καλά πως έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, η κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει εάν θα κινηθεί ή όχι η έναρξη της διαδικασίας. Αν δεν το θέλει η κυβέρνηση, δίωξη δεν ασκείται. Και αυτό το εμπόδιο, οι προτάσεις σας το αφήνουν άθικτο. Εμείς λέμε να καταργηθεί εντελώς αυτό το άρθρο 86 και σε κάθε περίπτωση η δίωξη να μην εξαρτάται από την θέληση της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Να κινείται και αν ακόμα το ζητά ένας περιορισμένος αριθμός βουλευτών, για παράδειγμα 100 βουλευτές. Και εκεί να σταματάει η εμπλοκή της Βουλής. Άφησα τελευταίο το ζήτημα της τοπικής διοίκησης, δύο λόγια, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι είναι και το τελευταίο σε σημασία. Σε μια εποχή όπου όλο και περισσότερο ενισχύεται ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης ως μηχανισμό του κράτους για το πέρασμα των αντιλαϊκών πολιτικών, σταθερή μας θέση είναι η συνταγματική κατοχήρωση, η υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, αντί της κατάστασης που υπάρχει σήμερα και αποδέχονται όλες οι άλλες δυνάμεις και οι εκπρόσωποι τους στην τοπική διοίκηση, σύμφωνα με τα οποία η μεταφορά αρμοδιοτήτων συνοδεύεται από οικονομικό στραγγαλισμό, μετατρέποντας
τους δήμους, τις περιφέρειες σε ένα ακόμα φορομπηχτικό μηχανισμό, σε ένα μοχλό για την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας, της εμπορευματοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών. Κάτι το οποίο το ζούμε καθημερινά και θα πρέπει για τον ελληνικό λαό και την νεολαία να αποτελεί και ένα επιπλέον κριτήριο εν όψη και των τοπικών εκλογών του Μαΐου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς ως κόμμα, όπως κάναμε και σε προηγούμενες αναθεωρήσεις, πέρα από τα συγκεκριμένα άρθρα, θεωρούμε ότι δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να συγκεντρωθεί ο αριθμός 180 σε κρίσιμες συνταγματικές διατάξεις, κάτι το οποίο θα λύσει τα χέρια στην όποια επόμενη κυβέρνηση, στην όποια κυβερνητική πλειοψηφία, να αποφασίσει τις τελικές συνταγματικές αλλαγές κατά το δοκούν. Το λέμε καθαρά. Δεν σας έχουμε καμιά εμπιστοσύνη, γιατί όλοι σας, παρά τις διαφορές σας, υπηρετείτε συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, των ομίλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε. Γι' αυτό και δεν σας έχουμε καμιά εμπιστοσύνη για το τι τελικά θα αποφασίσετε να υλοποιήσετε στην επόμενη Βουλή και σε σχέση με το Σύνταγμα. Εμείς αυτές τις προτάσεις μας τις καταθέτουμε πρώτα και κύρια στην εργατική τάξη, στο λαό, με στόχο να γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης του κινήματος. Μέσα από αυτή την πάλη, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, οι νέοι και οι γυναίκες των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων, πιστεύουμε ότι μπορούν να συνειδητοποιούν ότι η υπεράσπιση και διεύρυνση αυτών των δικαιωμάτων, η απόλαυσή τους στην πραγματική ζωή, απαιτούν βαθύτερες ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία, στο ποιος έχει την εξουσία, οι εργαζόμενοι, ο λαός δηλαδή, ή οι εκμεταλλευτές του πλούτου.